Το είχαμε πιάσει το θέμα βέβαια την περασμένη εβδομάδα και την Παρασκευή και αναφέρομαι στο Ζηφιό, σε αυτό το μικρό κήτος, στη μικρή Φάλαινα όπως τη χαρακτηρίζουν βέβαια οι περισσότεροι. Εκεί στον Άλυμο βέβαια τελικά βγήκε στα ανοιχτά, θετική έκβαση, όμορφη κατάληξη, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Αλλά αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω ποιο είναι, αυτή η τεράστια αλυσίδα εθελοντισμού, αγάπης και ανθρωπιάς που έδειξαν δεκάδες εκατοντάδες άνθρωποι προκειμένου αυτό το πλάσμα εδώ, αυτό το ζώο, αυτό το κήτος να βγει στα ανοιχτά και να συνεχίσει ελεύθερο την πορεία του. Είναι αυτή η ανθρωπιά, είναι αυτός ο ανθρωπισμός που βγαίνει. Όμορφες εικόνες, ξεχωριστές εικόνες, ωστόσο τι ξεχωρίσαμε, τι απομονώσαμε. Απομονώσαμε αυτό το τραγούδι που είπε μία εθελόντρια στον λεγόμενο Σωτήρη. Σωτήρης ονομάζεται το κήτος, για να του δώσουν κουράγιο. Να το ακούσουμε λίγο. Κυρία Τάνια Δράκου, η κυρία Τάνια Δράκου τραγουδούσε, βέβαια έχει εξήγηση, καθώς και η κλασική μουσική βοηθάει ζώα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, να ανακάμψουν, να θεραπεύονται και να γίνονται καλά. Εμείς τώρα φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Τοπούζογλου. Είναι η κυρία η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τραβούσε το βίντεο. Σωστά? Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να αναφέρω και την ιδιότητά σας. Είστε ιδρύτρια περιβαλλοντικού οργανισμού All for Blue. Σωστά? Μάλιστα. Σωστά, σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Νομίζω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, Έλληνες που παρακολουθούσαν αυτές τις σκηνές, γίναμε ένα με ένα κοινό σκοπό. Είδατε πώς καμιά φορά αυτή τα λεμπορέ και αυτά τα προβληματάκια σε ζωάκια μας φέρουν πιο κοντά. Την καλησπέρα μας. Ακριβώς. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό για μας και μία μαγευτική στιγμή. Ήμασταν στο πεδίο από το πρωί. Βουτήξαμε στην αρχή για να δούμε ερευνητικά τι συμβαίνει με το ζώο και στη συνέχεια με την καθοδήγηση των κτηνιάτρων του χορηγήθηκαν ορί και τα λοιπά και όλα, έγινε η απαραίτητη αγωγή. Και στη συνέχεια πήρα την υπόλοιπη ομάδα της All for Blue, εθελοντές που είμαστε όλοι, δίτες, εκπαιδευτές και πήγαμε για να κρατήσουμε βάρδιες μαζί με την ομάδα της Μάνιας Μπικόφ που είμαι σίγουρη ότι τη γνωρίζετε όλοι. Βέβαια. Με τη Lifeguard Ελλάς, βέβαια. Η Μάνια είναι πολύ αξιολογική κοπέλα και είμαστε μαζί συνήθως σε όλες αυτές τις εθελοντικές δράσεις. Και καθίσαμε για 2 ώρες μέσα, δηλαδή από την ώρα που έπεφτε ο ήλιος και για 2 ώρες ακόμα. Έκανε πάρα πολύ κρύο, το καταλάβατε νομίζω και από το βίντεο γιατί έτρεμε το χέρι μου. Αρκετό ναι, κρύο. Το χέρι μου. Φορούσατε όμως το λες, βλέπω οι περισσότεροι που μπήκαν και επιχείρησαν μέσα, ήταν κάπως προετοιμασμένοι. Θα σας πω τι γίνεται. Οι στολές μας που έχουμε τώρα, επειδή κάνουμε προπόνηση σε πισίνα, ήταν καλοκαιρινές και τις χειμερινές στολές δεν τις είχαμε έρκερες εύκολα. Όσοι είμαστε δίτες και γνωρίζουμε, έχουμε και τις χειμερινές στολές που βέβαια εκεί δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είχαμε πάρει τέλος πάντων τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο σκοπός μας σε αυτή τη διάσωση ήταν να κρατάμε το ζώο στην επιφάνεια ώστε να μην γδέρνεται η κοιλιά του και να μην κάνει εκδορές το σώμα του από τους αχενούς ή τις πέτρες που είχε κάτω. Ναι. Γιατί ο βυθός εκεί σε αυτό το σημείο δεν είναι αμμώδης, έχει βράχια, έχει πέτρες μάλλον. Οπότε είπαμε με την ομάδα, λέμε δεν πειράζει, βάλουμε τα καλτσάκια, σπατάμε εμείς πάνω στους αχινούς, πατήσαμε και αχινούς και λέμε δεν πειράζει ό,τι είναι να γίνει, αρκεί το ζώο να είναι καλά. Οπότε ήμασταν σαν μια λυσίδα προστασίας γύρω του και από κάτω του. Πάντα με την καθοδήγηση της κτηνιάτρου από τον Αρίωνα, της κυρίας Κομνηνού και της Ευγενίας της Κούτζου που είμαστε στην ομάδα της. Ναι. Και σε κάποια στιγμή, όπως επειδή η Τάνια έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, και την ξέρω γιατί είμαστε μαζί στον οργανισμό,
Το σκεφτόμουν πριν πάω καν στο πεδίο και σκεφτόμουν τι ωραίο μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πλάσμα τώρα που έχει βγει στην παραλία της Αθήνας με τόσο κόσμο από πάνω του. Να το τραγουδήσουμε. Και λέω, θα πω στην Τάνια να το τραγουδήσει. Ναι. Όχι να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δεν είμαστε όλοι τόσο καλύφωνοι. Οπότε εκείνη την ώρα λέω στην Τάνια, Τάνια ετοιμάσου. Μου λέει τι. Και της λέω, ήρθε η ώρα, της λέω, να κάνεις την καλύτερη συναυλία της ζωής σου στο ωραιότερο κοινό που θα έχεις ποτέ. Και της λέω, ξεκίνα να τραγουδάς και μη σταματήσεις μέχρι να βγούμε από εδώ μέσα. Μέχρι, της λέω, να πάθουμε υποθερμία που θα βγούμε, ξεκίνα να τραγουδάς. Και άρχισε η Τάνια να τραγουδάει αυτόν τον υπέροχο μελωδικό σκοπό, που είναι ένα ανούρισμα. Αν έχετε παιδιά ή όπως εμάς που είμαστε μεγάλα παιδιά και μας αρέσουν τα κινούμενα σχέδια, είναι από το Frozen το 2. Σωστά, το γνωρίζουμε. Και τραγουδούσε. Ναι, τραγουδούσε να αλλάξει αυτό και το. Και άλλο ένα τραγούδι που λέγεται The Daughter of the Sea. Φαντάζομαι δεν ήταν τυχαία, όχι η επιλογή των τραγουδιών, αλλά η κίνησή σας να τραγουδήσετε και να μεταφέρετε αυτές τις ξεχωριστές μελωδίες σε αυτό το πλασματάκι. Καθώς υπάρχουν και ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής σε τραυματισμένα ζώα, σίγουρα το γνωρίζετε, δεν περιμένετε από μένα να σας το πω. Οπότε ήταν μια στοχευμένη κίνηση. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε στοχευμένα πράγματα, έτσι όπως το λέτε. Λειτουργούμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά, με το ένστικτο. Και επειδή το έχω βέβαια, κάνει και με τον αυθορμητισμό, εννοείται. Απλά δεν ήταν τυχαία η κίνηση. Ναι. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή που κρατάγαμε όλο το ζώο μέσα στο κρύο, με άλλα 100 άτομα στην παραλία που φωτογραφίζανε, τραβάγανε βίντεο κτλ. Ότι ήταν πολύ άβολη κατάσταση γενικότερα για το ζώο. Το αφήσαμε λίγο από τα χέρια μας, είδαμε ότι ξεκινούσε να κολυμπάει. Εμείς κολυμπούσαμε δίπλα του και όταν είδαμε ότι νιώθει καλά μαζί μας, είπα της Τάνιας, ξεκίνα, της λέω, τώρα να τραγουδάς. Και είδαμε ότι πραγματικά, και τώρα το έχω, παρόλο που το έζησα, τράβηξα εγώ το βίντεο και το έχω δει τόσες φορές, τώρα που δεν έχω εικόνα, απλώς το άκουσα από την επιστροφή, άκουσα την ανάσα του ζώου και μου ήρθε πάλι η εικόνα. Δηλαδή, και μόνο που βλέπαμε ότι το ζώο παίρνει περισσότερες ανάσες με αυτόν τον τρόπο, ναι, ήταν πολύ, ξέρετε, ιδιαίτερο. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση, τουλάχιστον αυτό προέκυπτε μέσα αρχικά από το ρεπορτάζ και από κάποιες μαρτυρίες κτηνιάτρων. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα πήγαν καλά. Το νιώθατε ότι όλα θα πάνε καλά? Οι άνθρωποι που βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή στο νερό μέσα. Να σας πω κάτι. Ακούστε τι κάνουμε. Εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τα ζώα της θάλασσας. Υπερβολικά πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω ντρίσει και ολόκληρο οργανισμό για αυτό το λόγο. Δεν θα πηγαίναμε ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρίς να έχουμε την παραμικρή ελπίδα και την πίστη μέσα μας ότι κάτι καλό θα γίνει. Ακόμα και να μην είχε καλή κατάληξη, αυτό που έλεγα εκείνη την ώρα στα παιδιά και που έλεγα στην Τάνια ήταν ότι ας χαρίσουμε σε αυτό το ζώο έστω μία ώρα χαράς, και ας είναι η τελευταία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να κάνουμε κάτι καλό για αυτό το πλάσμα που βγήκε από τα τόσο βαθιά νερά, ένα άγριο ζώο, και βγήκε στην παραλία του παλαιού Φαλήρου. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται συχνά. Βγήκε σε εμάς και μας συνάντησε, αλλά δείξαμε τη δύναμη βέβαια του να είσαι άνθρωπος και να έχεις δυνατά συναισθήματα. Όλοι κρύβουμε μέσα μας όμορφα συναισθήματα. Το θέμα είναι να υπάρξει και η αφορμή να τα βγάλουμε. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχετε δίκιο και ξέρετε κάτι, η δύναμη δεν είναι μόνο σε εμάς. Τη δύναμη τη δική μας πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε στα βαθιά, όπως ακριβώς κεφάλαια να βγει και από τα βαθιά στα ρηχά για να δει εμάς. Πρέπει να σκάψουμε και εμείς λίγο βαθιά μέσα μας, γιατί είναι όλα λίγο επιφανειακά τα τελευταία χρόνια στον κόσμο, σωστό, αυτά που συμβαίνουν. Σωστό. Αν και δώσαμε επιφανειακές λύσεις. Δώσαμε επιφανειακές λύσεις αυτή τη φορά. Πιστεύουμε ότι η Φάλαινα βγήκε πραγματικά, μάλλον για να θεραπεύσει όλους εμάς, γιατί γίναμε ξαφνικά, σωστά, μέσα σε λίγες ώρες όλοι οι Έλληνες μια γροθιά. Μας στέλναν όλοι τόσο καλά μηνύματα, τόσο θετικά σχόλια για αυτό που κάναμε, που πραγματικά ούτε στο λογαριασμό του οργανισμού δεν το ανεβάσαμε, γιατί δεν θέλαμε να θεωρήσει κανένας ότι το κάναμε για κάποια προβολή. Έτυχε εκείνη την ώρα και τραβήξαμε το βίντεο, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Και γι' αυτό το ανέβασα μόνο στο προσωπικό μου λογαριασμό. Εμείς είμαστε θελοντές και προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιες στιγμές. Σε όσο περισσότερα τέτοια ζώα. Λοιπόν, η πορεία του Σωτήρη, είμαστε αισιόδοξοι.
Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Το ζωάκι το Σάββατο είχε βγει στη Σαλαμίνα, όπου πήγε η Μάνια εκεί με τη δική της ομάδα και έκανε βάρδιες. Και μετά, από ό,τι μας είπε και η ίδια, έκανε μια βουτιά και εξαφανίστηκε στο μπλε. Οπότε θέλουμε να ελπίζουμε ότι, εφόσον δεν έχουμε νέα, είναι καλά τα νέα. Είναι καλά τα νέα. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές. Και μόνο το χαμόγελό σας, η αισιοδοξία σας και αυτή η άβρα που βγάζετε, νομίζω. Τι να πούμε, αρκούν. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε πολλοί. Είστε όλοι πολλοί και θα γίνετε ακόμα περισσότεροι. Όχι, δεν το λέω για την ομάδα μας. Ότι είμαστε πολλοί όλοι οι Έλληνες. Όταν γινόμαστε μια γροθιά, κάνουμε θαύματα. Και εσείς εκεί που είσαστε σε τόσο ωραίο νησί, περιτριγυρισμένοι από την ωραία θάλασσα, είμαι σίγουρη ότι όταν αποφασίζετε να κάνετε κάτι ενωμένοι, το πετυχαίνετε. Ακριβώς, να εκτιμήσουμε αυτό το όμορφο περιβάλλον και την ξεχωριστή θέση που βρίσκεται η Κρήτη. Πολλοί το εκτιμούν, βέβαια. Ακριβώς. Μην νομίζετε, δεν το έχουμε ξεχάσει. Τι να πούμε, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να σε ευχαριστήσω θερμά και με το καλό κάτι να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να σας πω. Εννοείται, βέβαια. Βεβαίως, κάτι τελευταίο. Με αφορμή όλο αυτό το γεγονός που έγινε και τα τόσο καλά σχόλια που έχουμε πάρει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο, αν λίγο ευαισθητοποιήθηκε με αυτό που είδε, να ξεκινήσει από τώρα κιόλας να κάνει κάποιες μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες. Γιατί ναι, μεν η Φάλαινα είδαμε ότι δεν είχε κάποιο θέμα με πλαστικά στο στομάχι της, από ό,τι φαντάζομαι. Βέβαια. Αλλά καλό είναι να επαναπροσδιορίσουμε λίγο το ρόλο μας στο περιβάλλον και να δούμε λιγάκι ποιο είναι και το δικό μας αποτύπωμα σε όλα αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Πολύ σωστά. Ας γίνει αρχή από με αύριο. Με το τι τρώμε, τι χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Κυρία Τοπούζογλου, να σε ευχαριστήσω την καλησπέρα μας από Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Και από ό,τι με έχουν ενημερώσει, βέβαια,